Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ξεκινώντας θέλουμε να εκφράσουμε την καλή ανάρρωση στο συνάδελφο από το νοσοκομείο Γιάννητσον που τη γλίτωσε ευτυχώς και αναρρώνει και να πάρει αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης για να βγει καιρός και να μπει στους αγώνες από αύριο, που εργαζόταν στο ακτινολογικό και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Από αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση ένα πράγμα επιβεβαιώνεται, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, όπως το δείξαν οι αγρότες, όπως το δείχνουν οι εργάτες σε όλη την Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Αγγλία, που σήμερα στη Γαλλία τους χτυπούσανε τα ΜΑΤ, όπως και το ίδιο κράτος που χτυπάει εμάς. Φτάνει πια η αναμονή. Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας. Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε και εμείς στην Άουσα πριν 12 χρόνια, όπου το εργατικό κέντρο αντίστοιχα και όλοι οι φορείς πρωτοστάτησαν για να μην κλείσει το νοσοκομείο. Αποδεικνύεται ότι εμείς έχουμε τη δύναμη να φέρουμε τη ζωή μας στις ανάγκες του αιώνα που ζούμε. Ήρθε ο καιρός να βγάλουμε συμπεράσματα. Καμία αναμονή δεν χρειάζεται. Την είδαμε στην πανδημία, αναφερθήκαν οι περισσότεροι. Πάλι οι υγειονομικοί έδειξαν τον δρόμο του αγώνα, της ανυπακοής, όταν όλοι έλεγαν, όπως και οι σημερινοί επίδοξοι κυβερνήτες, ότι θα λογαριαστούμε μετά. Απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος, την ώρα που δίνει δισεκατομμύρια στους βιομήχανους, όπως εδώ πέρα στις Κομπόστες, εδώ στον Ομό, όπως και παραδίπλα, αφήνει το λαό χωρίς κλινικές, γιατρούς και νοσοκομεία. Από εδώ σήμερα δίνετε εσείς το μήνυμα της κλιμάκωσης και γίνεται σαφές ότι οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι μικροί μαγαζάτορες δεν θα επιτρέψουν την εγκληματική κυβερνητική πολιτική σε δοντιάσματος του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό το μήνυμα θα μεταφέρουμε από αύριο και στο διπλανό νομό, στην Άουσα, στη Βέρεια, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Καλή δύναμη, συναγωνιστές. Είναι η συναδέλφισσα η Ελένη Πακυρλή, υγειονομικός στο ΑΧΕΠΑ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΗ, και νομίζω όλοι θέλουμε να της δώσουμε το λόγο να φέρει και τη δική της εικόνα. Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε σήμερα εδώ. Και εγώ θέλω να μιλήσω σαν υγειονομικός στο ΑΧΕΠΑ, όπου το πώς ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας, και αυτό δεν είναι άσχετο με αυτό που συμβαίνει εδώ στον τόπο σας, αυτό το νοσοκομείο. Ακριβώς γιατί δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι στελεχωμένα από όλα τα χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις προηγούμενες, τα νοσοκομεία της περιφέρειας, φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη όπου δεν μπορούσαν να δεχτούν άλλους ασθενείς. Φτάσαμε σε σημείο να πεθαίνουν άνθρωποι γιατί δεν υπήρχαν μονάδες συντατικής θεραπείας. Φτάσαμε στο σημείο να είναι άνθρωποι διασωληνωμένοι σε αυτοσχέδιες μονάδες το 2022 και 2021, όταν η επιστήμη έχει κάνει αυτό το άλμα. Και αυτό δεν ήταν απλά γιατί ήταν η κακιά μας η μοίρα και γιατί ήταν φυσικό φαινόμενο και έτσι έτυχε. Ήτανε επιλογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής που έλεγε ότι η υγεία είναι εμπόρευμα και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε. Και από την άλλη, όπως και εδώ στον τόπο σας, όπως και παντού, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, είδαμε ότι αποκλείστηκαν άρρωστοι από όλες τις υπόλοιπες αρρώστιες, καρκινοπαθείς, ζαχαροδιαβητικοί, και γι' αυτό πλέον τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλη νοσηρότητα και μιλάμε για ουρές οι οποίες θα κρατάνε χρόνια και λίστες για χειρουργία. Είναι οι λίστες της ντροπής. Αυτό που γίνεται στο νοσοκομείο σας πριν από κάποια χρόνια, το 2013, έγινε και με τα πρώτα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη που κλείσανε. Από ένα από αυτά προέρχομαι, από το Παναγία. Έτσι έκλεισε εκείνο το νοσοκομείο. Έκλεισε γιατί σιγά σιγά απαξιώθηκε, δεν υπήρχαν γιατροί, δεν υπήρχαν νοσηλευτές και στο τέλος είπανε δεν συμφέρει να το έχουμε. Λοιπόν, αυτό που λέμε και βασικά το λέτε εσείς με αυτή τη σημερινή συγκέντρωση και μπράβο σας, είναι ότι σε κάθε τόπο θα πρέπει να υπάρχει δημόσια δομή υγείας. Δεν μπορεί να μην δεν είναι το νοσοκομείο Γιάννητσον, το οποίο καλύπτει μια τόσο μεγάλη περιφέρεια και ιδιαίτερη περιφέρεια, γιατί έχει και αγροτικό πληθυσμό πάρα πολύ, να μην είναι πανδρωμένο με όλες τις
ταξίδια από εδώ πέρα οι ασθενείς για να βρουν ένα κρεβάτι. Όπως και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν έχει να κάνει μόνο για την αντιμετώπιση των περιστατικών των επιγόντων, αλλά έχει να κάνει και με την πρόληψη. Λοιπόν, για όλα αυτά, καλοί μου συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει πια να πάρουμε επόν αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Μόνο με τους δικούς μας τους αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουνε, γιατί μας ανήκουνε και δεν μας ανήκουνε τα διάφορα ιδιωτικά κέντρα τα οποία συνέχεια ανοίγουνε σαν μανιτάρια τριγύρω μας. Όχι τυχαία, είναι και αυτό σύμφωνα με το καινούργιο νομοσχέδιο που λέει σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και σε τελική ανάλυση δεν μας ταιριάζει να λέμε ότι όποιος έχει λεφτά θα ζήσει και όποιος δεν έχει θα πεθάνει. Είμαστε μαζί σας σε όποια πρωτοβουλία πάρετε. Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι. Η ΒΕΠΕΡΑ πέρασε το Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιστών είναι σήμερα εδώ για να συμπαρασταθεί σε αυτόν τον αγώνα των υγειονομικών για κάτι που κάποιοι θεωρούν πολυτέλεια, αλλά στην ουσία είναι δικαίωμα όλων μας. Ποιο είναι αυτό? Να έχουμε πρόσβαση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που θα λειτουργεί με όλες τις απαιτήσεις ώστε να προσφέρονται οι υπηρεσίες του στους πολίτες. Ένα δημόσιο νοσοκομείο που θα λειτουργεί με όλους τους γιατρούς, όλο τον εξοπλισμό, έτσι ώστε η δημόσια υγεία να παρέχεται και εδώ στο Δήμο και στην πόλη μας, με τρόπο που αντιστοιχεί σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, αν θέλουμε να είμαστε κι εμείς μια χώρα σύγχρονη ευρωπαϊκή, αν θέλουμε να έχουμε προτεραιότητα στο κράτος το οποίο παρέχει υγεία και πρόνοια. Η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια δεν είναι ούτε εμπόρευμα, ούτε πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα για όλους μας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί φάνηκε ότι σήμερα ήρθε η στιγμή να πάρουμε την υπόθεση του νοσοκομείου οι πολίτες της Πέλας στα χέρια μας και να δείξουμε σε όλους ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στην οποιαδήποτε υποβάθμιση του νοσοκομείου ή σε όσα άλλα ακούγονται περί συγχώνευσης ή περιορισμό των κλινικών. Καλούς αγώνες σε όλους. Οι καθηγητές που ξέρουν τι θα πει συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, γιατί και στην εκπαίδευση έχουμε βιώσει αντίστοιχες περικοπές, στεκόμαστε στο πλάι όλων των υγειονομικών, γιατί θέλουμε να πρεσβεύσουμε προς όλους ότι είναι η στιγμή να ξαναπάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα γυναικών Γιαννιτσών ενώνει τη φωνή της με τους υγειονομικούς και τα μέλη εργατικών σωματείων και συλλόγων και στηρίζει τις κινητοποιήσεις ενάντια στη διάλυση της λειτουργίας κλινικών και τμήματων των νοσοκομείων Έδεσας και Γιαννιτσών και την υποβάθμιση των κέντρων υγείας. Ο αγώνας αυτός αφορά όλες τις γυναίκες του Μόχθου και τις οικογένειές μας. Αφορά την υγεία και τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Δεν ανεχόμαστε την πολιτική όλων των κυβερνήσεων που προωθούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζει τις ανάγκες της δικές μας και των παιδιών μας ως κόστος για το κράτος και ως όφελος για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Διεκδικούμε συλλογικά και μαχητικά την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, γιατί η υγεία και η ζωή μας, η ζωή των παιδιών μας είναι πολύτιμες. Παλεύουμε για ένα σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μας στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αποκατάσταση, στην προαγωγή της υγείας για όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζουμε την εκδήλωση. Μετά από 3 χρόνια πανδημίας, δυστυχώς, αντί να δούμε τα λάθη και τις παραλήψεις και τα κενά, μάλιστα, στην υγεία και τα νοσοκομεία, η κατάσταση έγινε πολύ χειρότερη. Βιώνουμε καθημερινά όλοι μας την αγωνία που υπάρχει όσον αφορά το επίπεδο υπηρεσιών και είμαστε μαζί σας και η απέτηση που είναι και αυτό που θέλουμε είναι 2 νοσοκομεία ισχυρά στο νομό. Θέλουμε 2 νοσοκομεία αυτοδύναμα, αυτοκέφαλα, με τις δικές τις
κάθε νοσοκομείο, κλινικές και εφημερίες, προκειμένου ο λαός της Πέλλας να έχει τις υπηρεσίες υγείας που του αξίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι μαζί μας θα είναι όλοι οι δήμαρχοι, βουλευτές και υποψήφοι στις προσεκτικές εκλογές, όλο το πολιτικό προσωπικό, και οι υποσχέσεις που θα δώσουν, γιατί θα δώσουν υποσχέσεις, δουλειά τους την άλλωστε, να είναι ουσιώδες, να εννοούν αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα νοσοκομεία μας ένα, όχι στο υπάρχον επίπεδο, να τα αναβαθμίσουν και να λειτουργήσουμε ακόμα καλύτερα. Γιατί θεωρώ ότι το αξίζουμε όλοι μας. Άκουσα νωρίτερα και είναι αλήθεια ότι δεν τελειώνει σήμερα τίποτα. Ίσα-ίσα σήμερα ξεκινάει ένας μεγαλύτερος αγώνας. Είμαστε μαζί σας, είμαι στη συντονιστική την Πενταμελή στο Πειραιά του νοσοκομείου της Έδεσας. Θα πρέπει να κορυφώσουμε τις δραστηριότητές μας και τον αγώνα μας και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλή συνέχεια σε όλους μας.